Ρε παιδί μου. Είναι εικόνες που μας μετέφερε η Μαρία Βλάχου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, εκεί που πολλοί γονείς περιμένουν, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Περιμένουν να μάθουν. Όλοι οι γονείς των αγνοωμένων έχουν δώσει τεστ DNA. Εδώ είναι μία μάνα η οποία ενημερώθηκε πριν από λίγα λεπτά ότι μέσα στις ορούς, σε αυτή τη μορφή που είναι η σωρή, Πήγαινε. Και ενημερώνεται η μάνα ότι μία από τις ορούς ναι αναγνωρίστηκαν και είναι το παιδί της. Παιδιά, συγγνώμη, ο Γιάννης έχει ζήσει τραγικές στιγμές στην οικογένειά του και του θυμίζει, λογικό είναι, οπότε ας αποχωρήσει. Δηλαδή, και εγώ που δεν έχω ζήσει τέτοιες στιγμές, οποιοςδήποτε, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όποιος και να σε βλέποντας όλα αυτά, είναι οι άνθρωποι που περιμένουν να διαβάσουν ένα βλέμμα ότι υπάρχει κάπου ελπίδα, ότι κάτι ενδεχομένως μπορεί να συμβεί και να είναι ζωντανό το παιδί. Ειδικά, Γρηγόρη, εμένα μου στείλαν πάρα πολλά μηνύματα χθες το βράδυ συγγενείς που λέγανε: δεν έχουμε τον άνθρωπό μας ούτε στους νεκρούς, ούτε στους απαθρακωμένους. Μπορείτε να δημοσιεύσετε, να μάθουμε πού είναι και αν είναι. Και δηλαδή είχαν ελπίδα από ανθρώπους που δεν είμαστε εκεί. Περιμένουν να ακούσουν, να τους γράψεις κάτι ότι μπορεί ενδεχομένως ίσως. Πάνω σε αυτό που λες, μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα και γονείς και φίλοι ενός κοριτσιού, μιας κούκλας από την Κύπρο. Δεν είναι στους νεκρούς, δεν είναι στους αγνοούμενους.